Ιπάτιο Πατμάνογλου. Καταρχήν, να θυμίσουμε ποιος είναι ο Ιπάτιος Πατμάνογλου. Είναι ο άνθρωπος που είδε μπροστά στα μάτια του να χάνεται η σύζυγος και το παιδί του τον Φεβρουάριο του 2017, όταν η Πόρσε που οδηγούσε ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας παιχνιδιών Τζάμπο, προσέκρουσε με ηλικιώδη ταχύτητα στο αυτοκίνητο του Ιπάτιου που ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Από τη σύγκρουση, Τατιάνα, που ήταν σφοδρότατη, τραυματίστηκαν θανάσιμα ο οδηγός της Πόρσε, ο συνοδηγός, η σύζυγος του Ιπάτιου και το 3 χρονών αγοράκι τους. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ιπάτιος τότε χρειάστηκε να δείξει μεγάλη ψυχική δύναμη προκειμένου να διαχειριστεί τον πόνο από την απώλεια των αγαπημένων του προσώπων. Σήμερα, 20 μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα, ο Ιπάτιος φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του και ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο βήμα, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Θα ντυθεί γαμπρός με μια γυναίκα που γνώρισε πριν από 7 μήνες. Η Μέλους Ανήφη κατάγεται από τα Μέγαρα. Είναι μια γυναίκα ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία των Μεγάρων. Μια γυναίκα που έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση. Μάλιστα, έχει εκλεγεί και δημοτική σύμβουλος. Μάλιστα, να σας επισημάνω και κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες, ο Ιπάτιος, στα γενέθλιά του, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η ζωή προχωρά με τις χαρές και τις λύπες και εμείς οφείλουμε να την ακολουθήσουμε. Εννοείται ότι οφείλουμε. Ένας νέος άνθρωπος που χαιρόμαστε πάρα πολύ, που προσπαθεί να κάνει ένα restart στη ζωή του και να αφήσει πίσω τον πόνο. Ο πόνος υπάρχει βέβαια πάντα μέσα. Τον διαχειριζόμαστε αυτόν τον πόνο. Ποτέ δεν φεύγει ο πόνος για το χαμό του παιδιού μας ή της γυναίκας μας. Αλλά πρέπει να προχωράμε μπροστά. Πάμε να δούμε τα ευχάριστα λοιπόν. Είδε τη ζωή του να γκρεμίζεται μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Τα γέλια και οι παιδικές φωνές που τον συνόδευαν στο ταξίδι του έσβησαν σε αυτό το πάρκινγκ στο 83ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ωστόσο, ο Ιπάτιος Πατμάνογλου δεν λύγησε. Η μοίρα του στέρισε την αγαπημένη του σύζυγο και το μονάκριβο γιο του. Έκλαψε. Πένθησε το χαμό τους. Βοήθησε και βοηθήθηκε από φίλους και συγγενείς. Και πλέον είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Ό,τι και να έχει γίνει, σίγουρα το συμβάν ήταν πολύ μεγάλο. Αλλά από εκεί και πέρα και μετά πρέπει να συνεχιστεί η ζωή. Ο Ιπάτιος ήταν ένα γερό παιδί, είχε πολύ γερή ψυχολογία. Το ξεπέρασε αυτό, αλλά έγινε πολύ νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Γιατί πέρασε ένα πολύ μεγάλο πόνο. Αυτό δύσκολα ξεπερνιέται, αλλά άμα έχει την ψυχική δύναμη να το ξεπεράσει. Που πρέπει να το συμπεράσει, γιατί είπαμε η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Έτσι, δεν σημαίνει ότι ξέχασε τους προηγούμενους, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Και τους θυμάται πάντα και τους συζητάει πάντα, σε όλες τις κουβέντες που γίνονται. Ένας άνθρωπος που ζει και αναπνέει για την οικογένεια, ο Ιπάτιος Πατμάνογλου, είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Να κάνει μια νέα αρχή με μια γυναίκα που στέκεται σήμερα στο πλευρό του. Η ζωή άλλωστε, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, προχωρά. Το ίδιο πρέπει να κάνει και εκείνος. Ευχόμαστε το ζωγάρι να είναι ενωμένο μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και σε τούτη τη ζωή και στην αιώνια. Άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος, ο Ιπάτιος βρήκε το άλλο του μισό και ετοιμάζονται να ανέβουν μαζί τα σκαλιά της εκκλησίας. Να προχωρήσουν χέρι-χέρι και να χαράξουν μαζί το μονοπάτι της νέας τους, της κοινής τους ζωής. Τι του εύχεστε, Του εύχομαι. Ναι. Να κάνει πολλά παιδιά. Με τη γυναίκα του πόσο καιρό είναι μαζί με τη νέα του σύντροφο? Δεν ξέρω. Εγώ τώρα στο χωριό που του βλέπω εδώ και 4-5 μήνες. Δεν μπορώ να ξέρω παραπάνω. Όπως λένε όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι, η γυναίκα που κατάφερε να διεκδικήσει μια θέση στην καρδιά του Ιπάτιου είναι καλός άνθρωπος, ζεστός, ασχολείται με τα κοινά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει εκλεγεί δημοτική σύμβουλος και είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινωνία των Μεγάρων. Τον στηρίζει ψυχολογικά, ενώ εκείνος στέκεται δίπλα της και καταφέρνει να χαμογελά και πάλι. Την έχετε συναντήσει από κοντά, έχετε μιλήσει? Ναι, ναι, πολύ, πολύ καλό βοήθη, πολύ καλό βοήθη. Πώς σας φάνηκε? Πολύ καλή και το χωριό την έχει συμπαθήσει πάρα πολύ. Σας το λέω τώρα που ζω και... Αλλά και όλο το χωριό καλά με λέει για το κορίτσι. Πρέπει να του έχει δώσει ψυχική δύναμη, δεν ξέρω. Ήταν παραμονή Καθαράς Δευτέρας, όταν οι εικόνες από ένα σοκαριστικό τροχαίο έκαναν ολόκληρη την Ελλάδα να παγώσει.
Ο Ιπάτιος Πατμάνογλου μαζί με την 33χρονη σύζυγό του και τον μόλις 3 ετών γιο τους κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με προορισμό την Πτολεμαΐδα. Κάνουν μία στάση στο παράπλευρο πάρκινγκ της Εθνικής. Ο οδηγός βγαίνει από το όχημα και πάει στην τουαλέτα. Ένα όχημα εκτός ελέγχου μπαίνει στο πάρκινγκ με ηλικιώδη ταχύτητα. Ένας εκοφαντικός θόρυβος, ένας κρότος και μία έκρηξη. Μόλις βγαίνει, δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί. Η σύζυγος και ο γιος του βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Το αυτοκίνητό του έχει γίνει κομμάτια, ενώ οι φλόγες καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιερέας που θα τελέσει το μυστήριο του γάμου, εμείς προσευχηθήκαμε, από εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα προσευχηθούμε και στο γάμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχει βέβαια και δικαστική συνέχεια υπόθεση αυτή. Βέβαια, γιατί δεν έχει λήξει ακόμα, να πούμε ότι έχει γίνει πριν 20 μήνες, όπως είπε και η Πόπη πριν το δυστύχημα το συγκεκριμένο. Και ο Ιπάτιος Πατμάνογλου βρίσκεται και στα δικαστήρια κατά της ασφαλιστικής εταιρείας της Πόρσε και κατά της οικογένειας του... της οικογένειας που έχει τα Τζάμπο, για να αποκαταστήσει και τη μνήμη και την οικογένειά του για ό,τι έγινε, διεκδικεί μια μεγάλη αποζημίωση από αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Πάντως θέλω να σας πω ότι εγώ διακρίνω μια... Μου φαίνεται σαν χθες αυτό το τροχαίο, δεν ξέρω. Ήταν και πολύ σοκαριστική εικόνα, ήταν πολύ σοκαριστικό. Σαν να έγινε χθες, μου μοιάζει. Δεν σας θυμίζει η καινούργια νέα σύντροφος του Ιπάτιου και μέλουσα σύζυγός του, την σύζυγό του η οποία σκοτώθηκε με τον τραγικό τρόπο. Εγώ τα χαρακτηριστικά της μοιάζουν, τα χρώματά της. Έχουν κοινές φιγούρες, έχουν κοινά ως φιγούρες μεταξύ τους. Έχουν ομοιότητες. Εγώ να ρωτήσω πώς γνωρίστηκαν, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, γνωρίστηκαν μέσω του Facebook. Βέβαια, έπαιξαν ρόλο και κάποιοι κοινοί γνωστοί του ζευγαριού στο να γίνει